στο Black Sox Adventure Rally 2018. Welcome everyone. Είναι τιμή μας που βρίσκεστε εδώ απόψε μαζί μας και φέτος, φέτος θα είναι μια ακόμα πιο δυνατή διοργάνωση. Ελπίζω ότι να περάσετε καλά. Πολλοί έχουν έρθει από μακρινά σημεία της Ελλάδας. Some friends have come from the other side of the globe completely. Adam, thank you for coming from Australia. We have a friend coming from Boston. Thank you for coming. Λίγο πολύ το πρόγραμμα το ξέρετε όλοι. Από αύριο το πρωί θα ξεκινήσουμε τις εξερευνήσεις στην όμορφη Νάξο. Θέλω να πω 3-4 πραγματάκια για το πώς κινούμαστε και το τι κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό για όλους μας η ασφάλεια. Θα χωριστούμε σε δύο γκρουπ, ένα χωμάτινο και ένα ασφάλτινο. Αύριο θα ξεκινήσουμε να μαζευόμαστε εδώ μπροστά στις 8 και 4 το πολύ για να πάρουμε τα νούμερά μας, να μετρηθούμε και να χωριστούμε στα γκρουπ. Θα γίνουμε δύο γκρουπ, ένα ασφάλτινο και ένα χωμάτινο. Θα εξερευνήσουμε το βόρειο τμήμα του νησιού το Σάββατο, το νότιο τμήμα του νησιού την Κυριακή. Υπάρχουν οδηγοί, σκούπες, θα υπάρχει η οργάνωση group, θα σας ταξιδίσουμε και αύριο. Αυτό που θέλω να σας πω και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι το Naxos Adventure Rally είναι μια διοργάνωση που έχει σκοπό να σας κάνει εσάς να περάσετε καλά και για να περάσετε καλά πρέπει πρωτίστως να είστε ασφαλείς, πρέπει να οδηγάτε σύμφωνα με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να θυμάστε πάντα ότι βρίσκεστε σε δρόμους οι οποίοι έχουν κίνηση, έχουν αυτοκίνητα, ακόμα και αν κινούμαστε σε χωματόδρομους πάνω σε έρημα θεωρητικά βουνά, πάνω απ' όλα η ασφάλεια, γιατί για να περάσουμε καλά πρέπει πρώτα απ' όλα να είμαστε ασφαλείς. Θέλω να καλησπερίσω τον φίλο μας τον Βασίλη τον Ορφανό. Θα μας μιλήσει ο Βασίλης, θα μας πει δύο κουβέντες για την εκδρομή, για την ασφάλεια και κάποια πράγματα που έχει να μας πει. Και στη συνέχεια θα προσκαλέσουμε και τον φίλο μας τον Adam Riemann. Welcome to Naxos. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους της μοτοσικλέτας της Νάξου και όχι μόνο. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε να είμαι για δεύτερη φορά και να ευχαριστήσω τον Ευθύμη για την πρόσκληση και να είμαι εδώ ανάμεσά σας. Με πολύ χαρά το κάνω αυτό, γιατί οι εντυπώσεις μου από το πρώτο μας κάναν να θέλουμε να έρθουμε στο δεύτερο. Έτσι λοιπόν να σας πω και εγώ με τη σειρά μου ένα μεγάλο ευχαριστώ να είμαι ανάμεσά σας, να οδηγήσω μαζί σας. Σήμερα είχαμε μια καταπληκτική εμπειρία πηγαίνοντας στα Κομπονήσια με μια λάντζα, πολύ όμορφα, όμορφες σκηνές, όμορφα νερά, συνδυάζεται το χώμα τα βουνά σας με τη θάλασσα, που αυτό, να ξέρετε, είστε πάρα πολύ τυχεροί που το ζείτε εδώ, γι' αυτό νομίζω είμαστε οι καλύτεροι πρεσβευτές για όλες αυτές τις ομορφιές του τόπου σας. Να είστε περήφανοι για τον τόπο σας, που είστε, είμαι σίγουρος. Και νομίζω ότι είναι η αρχή να κάνουμε για το τρίτο. Λοιπόν, να μην σας κουράσω. Αύριο εγώ αυτό που θέλω να σας προτείνω είναι, επειδή υπάρχει σκόνη και είμαστε πολύ αναβάτες, να υπάρχει μία, αν θέλετε, κάποια μέτρα ασφάλειας από τον ένα στον άλλο, να μην προσπερνάτε αν δεν υπάρχει λόγος, με σκοπό να μην τυφλωθείτε από τη σκόνη και γίνει κάποιο ατύχημα. Εμένα η συμβουλή μου είναι να προσέξετε αυτό το πράγμα, είναι πολύ σημαντικό. Και όπως ξεκινήσουμε όλοι αύριο γεροί και υγιείς, να γυρίσουμε και όλοι αύριο με τον ίδιο τρόπο. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό και είναι αυτό που μετράει. Εδώ δεν είναι αγώνας, είναι διασκέδαση και ευχαρίστηση. Οπότε καλή διαδρομή αύριο
και να ευχαριστηθείτε, όπως λέμε, enjoy your motorcycle life. Άντων, second time of Axos, welcome back. Thanks for having me again, Evthymis. I should have tried to learn some Greek in the last 12 months because I have absolutely no idea what everybody's talking about. But Naxos speaks for itself. It's such a beautiful place. As soon as I get land on this island, I forget about Australia and it feels like home. And, I'm looking forward to another great 3 days. I'm sure it'll be a fantastic ride. But really, for me, the enjoyment is the people and the culture and the food and the good times. So thanks for having me. Λοιπόν, στο Naxos Adventure Rally 2018 η συνεισφορά, μάλλον για να δημιουργηθεί αυτό το event, χρειάστηκε να δουλέψουν αρκετοί άνθρωποι, να προσφέρουν αρκετοί άνθρωποι. Συνδιοργανωτές στη διοργάνωση αυτή είναι η Ένωση Ξενοδόχων Άξου. Είναι εδώ μαζί μας ο Βαγγέλης ο Κατσαράς, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων. Βαγγέλη. Καλησπέρα σε όλους. Συγχαρητήρια για αυτό που θα έχουμε αύριο που θα ακολουθήσει. Εμείς από την πρώτη στιγμή που ο Ευθύμης μου είπε να βοηθήσουμε σε αυτή την προσπάθεια, φυσικά σταθήκαμε αρρωγή, γιατί εμείς επικροτούμε τέτοιες δραστηριότητες, τέτοιες δράσεις. Άλλωστε, για να τονώσουμε αυτό που λέμε τη χαμηλή σεζόν, και επειδή όλες αυτές οι εκδηλώσεις τυχάνει να γίνονται τους νεκρούς μήνες στο νησί μας και γενικότερα, γι' αυτό από την πρώτη στιγμή σταθήκαμε δίπλα σας. Αυτό που πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε και το έχουμε τονίσει και σαν Ένωση Ξενοδόχων είναι, επειδή γίνονται και θα γίνονται στο εξής πολλές δραστηριότητες, είναι να μπορέσουμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα όλες τις δράσεις που γίνονται πάνω στο νησί μας, το οποίο να διαφημίζεται εξίσου, έτσι ώστε να προσελκύουμε τον κόσμο και να ξέρει ο κάθε ένας που θα έρθει στο νησί το τι μπορεί να κάνει τις μέρες των διακοπών τους. Στόχος μας είναι να πετύχουμε, εκτός από την ενημίγηση της τουριστικής σεζόν, είναι να δώσουμε στον ίδιο την ταξιδιώτη να μεγαλώσει τις μέρες του στη διαμονή της στην Άξο. Με αυτό δεν κερδίζουν μόνο οι ξενοδόχοι, κερδίζουν όλοι μας. Κερδίζουν και έμποροι και εστιατόρες. Τέλος πάντων, για όλο το νησί είναι όφελος αυτό. Οπότε μπορούμε, έχουμε ήδη ξεκινήσει άλλωστε και στη σύσταση ενός ελληνικού φορέα και χαρούμε πολύ να είστε κι εσείς ενεργά μέλη σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, έτσι ώστε να είμαστε πιο οργανωμένοι γενικότερα και να μπορούμε του χρόνου να τις έχουμε θέσει σωστά τις βάσεις. Είναι πάρα πολύ καλό το γεγονός, απλά να είναι όλοι και ο κόσμος να ξέρει τι θα μπορεί να δει το διάστημα που θα έρθει. Εγώ θα και πάλι θα σας δώσω τα συγχαρητήριά μου. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και καλή αρχή αύριο. Γερή, δυνατή και εγώ, όπως είπες και εσύ Ευθύμη, και εσείς με ασφάλεια και προσοχή. Να είστε καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας και στους υποστηρικτές μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Κατέμ Κλαμπ, το Κατέμ Ελλάς Κλαμπ που έχουμε εδώ στην Άξο. Το Two Wheels Only Club που έχουμε και μας βοηθάει κιόλας και θα ξαναγήσει κάποια από τα group. Οπότε θα δούμε λίγα ακόμα βίντεο, θα κάνουμε την παρέα μας. Αύριο το πρωί όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό. 8 και 4 να ξεκινήσουμε. Πρέπει να μαζευτούμε εδώ έγκαιρα για να γίνουν όλες οι εγγραφές. Και κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσουμε επίσης το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που έχει τεθεί το Naxos Adventure Rally υπό την αιγίδα τους και μας υποστηρίζουν και μας προωθούν με όλες τις δράσεις που θέλουμε να κάνουμε. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Δεύτερο Naxos Adventure.
Κώστα Τσουράλη, λοιπόν, είσαι ικανοποιημένος σε αυτήν την συμμετοχή? Συμμετοχές είναι πάνω από 100. Έρχονται από όλο το κόσμο. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, γιατί μέσα από μια ξεχωριστή δράση κάνουμε το νησί μας να ακούγεται σε ένα νέο κοινό, το οποίο είναι οι ταξιδιώτες με μοτοσυκλέτα, οπότε δίνουμε την ευκαιρία στον κόσμο να ανακαλύψει το νησί μας και να καταλάβει ότι η Νάξος δεν είναι μόνο παραλίες και καλό φαγητό, αλλά έχει μια τεράστια πολιτιστική κληρονομιά, ένα πολύ όμορφο φυσικό τοπίο και συνδυάζει με μια ιδιαίτερη αρμονία το βουνό με τη θάλασσα. Και οι ανταλλαγές του κρίκου και όλα αυτά τα κομμωρία στην αρχή που έρχονται, έχουν έρθει κάποια σωματεία μοτοσυκλετιστών? Ναι, ναι, οι μοτοσυκλετιστές τους αρέσει να οργανώνονται. Συνεπώς έχουμε το Κατέμε Last Club, έχουμε τους Two Wheels Only, οι οποίοι συμμετέχουν και αυτοί στο event. Έχουμε και άλλες πολλές μικρές και μεγαλύτερες παρέες από φόρουμ και άλλα clubs ανά την Ελλάδα, οι οποίοι έρχονται από την Χαλκίδα, από τη Θεσσαλονίκη, από κάθε άκρη της Ελλάδας πραγματικά. Και ναι, στα αλήθεια είμαστε χαρούμενοι για τη συμμετοχή και θα κάνουμε το πάνω για να περάσουν όλοι όμορφα και να ευχαριστούν το νησί μας. Έτσι, ξεκινήσατε με ταξίδι στο Κουφονήσι, και με Κουφό. Ναι, σήμερα είχαμε κάποια γυρίσματα στην Νότια Νάξο και στο Κουφονήσι. Ο σκοπός ήταν να κάνουμε κάτι λίγο πιο τρελό από τα συνηθισμένα. Συνεπώς μια ομάδα 5 μηχανών μπήκαμε στο καΐκι στην πλάτσα και ρίξαμε απέναντι στο Κουφονήσι, εξερευνήσαμε όλο το νησί, πήραμε όμορφα πλάνα και μέσα από τα βίντεο που θα φτιάξουμε θα γίνει διεθνώς, αν όχι και παγκοσμίως γνωστό, το πόσο εντυπωσιακό μπορεί να είναι το να μπορέσει να συνδυάσεις λίγο τρέλα με τους δύο τροχούς πάνω στην άξο. Και πάνω στη θάλασσα. Και πάνω στη θάλασσα. Ορίμαν. Ορίμαν είναι δεύτερη χρονιά που έρχεται φέτος. Ήταν μεγάλη χαρά μας για να δούμε πάλι στο νησί. Και εκείνος νιώθει πολύ οικεία εδώ. Ήδη έχει αρχίσει και νιώθει Ναξιώτης, που λέει. Πού βλέπω, γνωρίζει κόσμο, χαιρετάει, το θυμάται από πέρσι. Ναι, το θυμάται από πέρσι, είναι πάρα πολύ κοινωνικός και είναι και πάρα πολύ ενθουσιασμένος γενικά με αυτό που κάνουμε εδώ, διότι μου έχει πει πολλές φορές ότι έχει γυρίσει ολόκληρο τον κόσμο, έχει δει πολλά ράλι, αλλά αυτό που βρίσκει στην Άξο κάθε χρονιά είναι κάτι το τελείως ιδιαίτερο. Και γι' αυτό άλλωστε ξανά ήρθε κιόλας, αλλιώς αν δεν του άρεσε, ναι, πολύ απλά δεν θα έρχονταν ξανά. Τι λέει το πρόγραμμα για τις επόμενες ημέρες? Το πρόγραμμα για τις επόμενες μέρες λέει ότι αύριο το πρωί θα χρειαστεί να ξεκινήσουμε νωρίς, να ξεκινήσουμε να οργανωθούμε για να εξερευνήσουμε το βόρειο κομμάτι του νησιού μέσα από καινούργιες διαδρομές αυτοκίνητου και θα δούμε παραδοσιακά χωριά και αρχαία μνημεία τα οποία θα εντυπωσιάσουν. Την Κυριακή θα ξεκινήσουμε για το νότιο τμήμα του νησιού. Πάλι θα επισκεφτούμε διάφορα εντυπωσιακά σημεία όπου η θέα στα αλήθεια κόβει την ανάσα, που μπορείς να δεις σχεδόν όλες τις Κυκλάδες από εκεί πάνω. Και μέρη τα οποία δεν είναι και γνωστά γενικότερα, οπότε δεν έχουν διαφημιστεί ιδιαίτερα. Ακριβώς. Οπότε αυτός είναι ο σκοπός, να δείξουμε ότι είναι την άλλη πλευρά της Νάξος. Υπάρχει και η διαφορετική Νάξος αυτή που έχει την βαθιά ιστορία και την ποικιλία τοπίων. Την άγρια ομορφιά. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τους συνδιοργανωτές μας που είναι η Ένωση Ξενοδόχων Νάξου, το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, αλλά και την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, η οποία έχει δεχτεί το Νάξου Adventure Rally από την Αίγυπτο τους, τους χορηγούς επικοινωνίας μας φυσικά, την ΕΡΤ, το Νάξος Times και το My Νάξος. Και
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς και τους υποστηρικτές που χωρίς τη δικιά τους συνδρομή όλο αυτό δεν θα γινόταν ποτέ πραγματικότητα.